Λοιπόν, κύριε Ματσάκη, καλησπέρα σας. Θα αρχίσω με το τελευταίο που είπε η Ραφαέλα. Αν προσδίδει αυτή η ιατροδικαστική εξέταση κάτι νεότερο, χωρίς να επισερχόμαστε στα της ανακριτικής διαδικασίας, στην όλη υπόθεση. Πρωτού απαντήσω το τελευταίο σας ερώτημα, θέλω να κάνω δύο διορθώσεις. Βεβαίως. Πρώτον, την νεκροψία χθες, τη δεύτερη, δεν την έκανε η κυρία Χαρά Σπηλιοπούλου, την έκανε ξανά η κυρία Ελένη Αντωνίου. Μάλιστα. Η Χαρά Σπηλιοπούλου και εγώ παρακολουθούσαμε σαν παρατηρητές. Το δεύτερο, εγώ όταν έκανα το σχόλιο για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος μεταξύ θανάτου και της πρώτης εξέτασης από ιατροδικαστή, δεν αναφερόμουν στη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί κανένα σχόλιο δεν κάνω για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Το είπα σαν γενικό σχόλιο. Απλώς έτσι για να θέσουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την νεκροτομή που έγινε χθες, δεν πρόκειται να κάνω κανένα σχόλιο, διότι πρώτον πρέπει να ολοκληρώσω την διερεύνηση και ένα βασικό στοιχείο της διερεύνησης από ένα ιατροδικαστή είναι η διενέργεια αυτοψίας στον χώρο του εγκλήματος. Για κάποιο λόγο που εγώ τουλάχιστον δεν καταλαβαίνω, η αστυνομία δεν μου επέτρεψε να επισκεφθώ τον χώρο του εγκλήματος, ενώ επέτρεψε και στην κυρία Σπηλιοπούλου να τον επισκεφθεί και στην κυρία Αντωνίου για δεύτερη φορά να τον επισκεφθεί. Μάλιστα, αυτό όταν είναι θέμα πρακτικής γενικής της αστυνομίας, κύριε Ματσάκη, ή είναι θέμα το οποίο εμφανίστηκε σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση? Όχι, θα σας πω συγκεκριμένα πράγματα, γιατί εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομα τους. Ναι. Η αστυνομία, είμαι σίγουρος ότι θα ήθελε να επισκεφθώ το σπίτι για να βοηθήσω. Μου ανεφέρθη ότι είχαν εντολή από την Γενική Εισαγγελία, συγκεκριμένη από κάποια κυρία Κλεόπα, ναι, να μην μου επιτρέψουν να προβώ σε αυτοψία. Ζητήσατε τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό? Όχι, κανένας λόγος δεν μου δόθηκε. Ναι. Το ζήτησα εξ αρχής εγώ, έγιναν διαβήματα από την οικογένεια, έγιναν διαβήματα από τον δικηγόρο της οικογένειας και χθες και σήμερα, και ακόμη δεν μου έχει επιτραπεί να επισκεφθώ το σπίτι. Αυτό που ελεγχθεί είναι όταν τελειώσουμε, είπε η αστυνομία, έτσι τους είπε η εισαγγελία να πούν, τότε μπορεί να πάει όποιος θέλει. Μα είναι πράγματα σωστά αυτά? Δηλαδή όταν πλέον η σκηνή δεν φρουρείται, όταν δεν υπάρχει αστυνομία, να πάω εγώ να κάνω αυτοψία, με ποια αντικειμενικότητα τότε θα μπορώ να πω ότι βρήκα το τάδε πράγμα ή το άλλο πράγμα στη σκηνή? Δεν θα μπορεί η αστυνομία και η εισαγγελία μετά να πει «Α, εσύ το έβαλες εκεί πέρα» ή κάποιος άλλος το έβαλε, αφού η σκηνή δεν είναι φρουρητό από την αστυνομία. Γεννάτε και το ερώτημα, κύριε Ματσάκη, σε τι θα σας βοηθούσε αυτή η αυτοψία η οποία δεν έγινε από την δική σας πλευρά? Η αυτοψία είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της ιατροδικαστικής διερεύνησης ενός εγκλήματος. Η αυτοψία πολλές φορές είναι πιο σημαντική από την ίδια την νεκροτομή, όπως και η εξέταση των τεκμηρίων. Εδώ δεν επιτρέπεται σε ένα ιατροδικαστή της οικογένειας να προβεί σε αυτή την εξέταση, ενώ επιτρέπεται στους άλλους ιατροδικαστές. Αυτό είναι το πρώτο. Yeah. Το δεύτερο είναι ένα γενικό και αμήλικτο ερώτημα που πρέπει πλέον να απαντηθεί. Πάει, τελείωσε, ο χρόνος τέλειωσε, ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Το ερώτημα είναι το εξής. Ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υπουργός της Υγείας έχουν ναι ή όχι εμπιστοσύνη στους 4 κυβερνητικούς ιατροδικαστές? Έχουν εμπιστοσύνη? Εάν έχουν, τότε γιατί καλούν κάθε λίγο και λιγάκι άλλους ιατροδικαστές από το εξωτερικό να κάνουν δεύτερες και τρίτες νεκροψίες? Μάλιστα. Κύριε Ματσάκη, ένα θέμα για το οποίο θέλω να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Ένα ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω σε εσάς είναι αυτό το οποίο συζητούμε από χθες και από προχθές για την θερμομέτρηση, αν πρέπει να γίνει, αν δεν πρέπει να γίνει, αν έγινε ή όχι, και κατά πόσο αυτή, και θέλω την επιστημογνωμοσύνη σας, κατά πόσο αυτή είναι καθοριστική για την περαιτέρω εξέλιξη είτε αυτής είτε οποιασδήποτε άλλης υπόθεσης. Εγώ δεν θα σας απαντήσω, σας το είπα εξ αρχής, για τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχω κανένα σχόλιο. Σας μιλώ γενικά σαν ιατροδικαστής σε γενικές γραμμές. Ερώτημα.
Ένα σημαντικό στοιχείο μιας διερεύνησης είναι ο καθορισμός του χρόνου θανάτου. Δηλαδή της ώρας που πέρασε από τον θάνατο μέχρι να πάει ο ιατροδικαστής να εξετάσει το πτώμα. Ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται κατά κύριον λόγο με τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά η θερμοκρασία του σώματος, επειδή πέφτει η θερμοκρασία του σώματος, ανάλογα με πολλούς παράγοντες, την περιβαλλοντική θερμοκρασία, τα ρούχα που φοράει κλπ., μπορεί κάποιος να καθορίσει, όχι με ακρίβεια, αλλά να καθορίσει έναν περίπου το χρονικό αυτό διάστημα. Με πόση απόκληση, κύριε Ματσάκη, είναι σημαντικό αυτό? Με μεγάλη απόκληση, με απόκληση ωρών. Ναι. Και στην Κύπρο, δυστυχώς, επειδή έχω την εμπειρία να εργάζομαι και να έρχομαι σε, να βλέπω τους κυβερνητικούς ιατροδικαστές και σε υποθέσεις που έχουμε στα δικαστήρια και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω διάφορες υποθέσεις εν εξελίξεις στα κυπριακά δικαστήρια. Δεν λειτουργούν, δεν παίρνουν τη θερμοκρασία του σώματος. Οπότε είναι πολύ δύσκολο έτσι κι αλλιώς να μπορούν με κάποιας μορφής αξιόλογη πρακτική να πούν πόση ώρα πέρασε. Μάλιστα. Οπότε θεωρώ ότι οποιοδήποτε ιατροδικαστής πει ότι με ακρίβεια λεπτών, για παράδειγμα, το χρόνο θανάτου, μάλιστα, δεν λέει την αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ, δεν κύριε μπορεί Μάτσα. Να γίνει αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ αλλά πολύ. Αλλά αυτό είναι ένα μέρος. Ολοκληρώστε. Το σημαντικό όμως είναι, και θα ολοκληρώσω, το σημαντικό, και γι' αυτό δέχτηκα να κάνω αυτή την παρέμβαση, το σημαντικό είναι να απαντηθεί αν έχουμε ναι ή όχι εμπιστοσύνη στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Κύπρου. Μάλιστα. Διότι αν δεν έχουμε και κάθε φορά που έχουμε μια δύσκολη υπόθεση θα καλούμε άλλους, τότε υπάρχει μεγάλη χρονοτριβή, απώλεια χρόνου, μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση 3-4 μέρες, που είναι εις βάρος της δικαιοσύνης και εις βάρος της εξιχνίασης των εγκλημάτων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ματσάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Αυτά για την πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας. Αλλάζουμε θέμα.